Καλημερούδια, μόλις ξυπνήσαμε, τοστ, ντοματίνια και μπισκοτάκι για πρωινό σήμερα για το σχολείο και μόλις ήπια η Αλεξάνδρα Κολόστρου και τώρα θα πιούμε και την αλόη μας. Αν ξυπνάς νωρίς, η ώρα είναι 8 παρα 5, πάρ' το αυτοκίνητο να τα και τα δύο για να πάω τα παιδιά στο σχολείο. Ο Χρήστος θα κάτσει με τον Μιχαηλάγγελο αφού κοιμάται, να χουζουρέψει λίγο παραπάνω γιατί κάθε μέρα φεύγει πολύ νωρίς. Πάω τα παιδιά και επανέρχομαι. Κρύο παιδιά, κρύο παιδιά. Βέβαια δεν είσαι τις προηγούμενες μέρες, αλλά επειδή εγώ απλώνα τώρα τα ρούχα και ήταν κρύα, γιατί χθες το βράδυ έβαλα το πλυντήριο, δεν το έβαλα το πρωί. Ήταν κρύα τα ρούχα, δεν τα είχα απλώσει χθες, τα είχα βάλει στον κουβά. Και καταλαβαίνετε το κρύο, με το κρύο που κάνει έξω και να πιάνεις και τα ρούχα, τα χέρια σου να είναι έτσι βρεγμένα. Δεν είχε κάνει και καλό στο ύψιμο το πλυντήριο, οπότε καταλαβαίνετε. Σήμερα έχουμε και μαγείρεμα. Το πόσο ευχαριστιέμαι όταν βρίσκω πάρκινγκ πάλι εκεί που το είχα. Ή τουλάχιστον κοντά. Τώρα βρήκα εκεί που το είχα ακριβώς και το έβαλα. Πάμε κρεοπολείο να πάρουμε κιμά. Σήμερα θα κάνω μακαρόνια με κιμά. Οπότε πάμε σφαίρα κρεοπολείο. Ήρθε η χαζονονά μας εδώ, δείτε. Και σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου, έτσι. Φοράς και κόκκινο. Καλά, εντάξει. Να μην δείξουμε το μακαρόνι που κάναμε. Και τον κιμαδάκο. Και τον δεκαπάζ. Παράλληλα κάνω και τη φίλη μου την Ειρήνη. Βεβαίως. Why not? Ο Μίστερ Μπάρας. Και αφού βάψαμε τα μαλλιά της Ειρήνης, έφυγε. Και τώρα εγώ πρέπει να επεξεργαστώ το βίντεο το σημερινό που θα δείτε εσείς. Χθες είναι από αυτό. Για να το βάλω να ανεβαίνει, γιατί πραγματικά θα το δείτε νύχτα. Αν δεν το επεξεργαστώ και το βάλω να ανέβει. Πήρα τα παιδιά και μπήκαμε σπίτι μόλις και υπέγραψα ένα χαρτί το οποίο λέει να επιτρέπουμε να ελέγξει ο οδοντίατρος που θα επισκεφθεί το σχολείο μας και τα παιδιά και να κάνει φθορίωση. Εννοείται ότι το επιτρέπω, εννοείται ότι θέλουμε να δούμε τα δοντάκια του Γιώργου. Στην τρίτη δημοτικού το κάνουν αυτό, οπότε ήρθε τώρα χαρτί και μπράβο τους που θα γίνει αυτό. Θα βγω τώρα έξω στη σκάλα, να κάνω τη σκάλα. Όχι, δεν έχω αναλάβει τις σκάλες για τους παλιούς εδώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει γίνει και ολόκληρο story time γι' αυτό. Μια φορά την εβδομάδα κάνουμε το κάθε διαμέρισμα όλη τη σκάλα. Έτσι έχουμε συνεννοηθεί, αυτό κάνουμε. Οπότε τώρα είναι οι μέρες οι δικές μου. Παιδιά, όταν έχω μία ευθύνη και πρέπει να την κάνω, πραγματικά αισθάνομαι μετά τόσο ωραία που έχει γίνει. Καθάρισα τη σκάλα, άστραψε, έπλυνα το χαλί από το πι που έχουμε στην κρεβατοκάμερα, το ένα το πατάκι, το μεγάλο, το δικό μου. Γιατί εχθές η κύρα με εκδικήθηκε, πήγε και κατούρισε στη δικιά μου τη μεριά. Οπότε ήθελα, καταλαβαίνετε τι καθάρισμα ήθελα για να γλιτώσουμε να μην βρωμοκοπάει η τσίσα. Ζουζουνάκι μου. Μαμά. Ο Γιώργος μου με βοήθησε, κράταγε τον Άγγελο κάτω, παίζανε με μια ακρίδα που βρήκανε. Ο Άγγελος κατενθουσιάστηκε με το έντομο. Θα το βλέπεις τώρα, Ρούλα, η νονά του Άγγελου. Έχει... πολύ ωραίο. Όλο αυτό. Ο Γιώργος έφτιαξε ένα θερμοκήπιο. Ανθοπολείο. Πολύ ωραίο το έκανες. 8 ρούπι.
Είναι με το ισόγειο. Είναι... Οχτώ ρόφι μαζί με το ισόγειο. Τι είπες, Αλεξάνδρα? Εσύ είσαι ερωτευμένη? Ναι, είμαι. Είσαι ερωτευμένη? Μη λες ψέματα. Βγαίνε εδώ. Είσαι. Α, κάποιος μαζί σου είναι? Μαμά, μπορώ να δω. Ε? Μαμά, μπορώ να δω. Μικι Μάους. Γιατί να δεις Μικι Μάους? Ναι. Δώσ' μου 5 ευρώ. Δώσ' μου 3 ευρώ. Έλα. Πόσα μου έδωσες τελικά? 5 και 3? 8? Ναι. Είσαι σίγουρος ότι κάνει 8? Δώσ' μου άλλα 2. Πόσο κάνει? 10. Κάτσε και δες. Έχεις λέξη που... Νερά είναι. Συρίζουμε την ακρίδα. Τι κάνεις, παιδί? Ναι, αστείο ήτανε. Τι κάνεις, παιδί μου? Για τα Αλεξάνδρα τι κάνει? Σκύλος είσαι? Είσαι σκύλος? Σάνα είναι γαϊδούρι, δεν τρώει τα πάντα. Σκύλος είσαι? Τα γαϊδούρια δεν τρώνε τα πάντα. Βάλε κάλτσες, βάλε κάλτσες, βάλε κάλτσες. Θα πιάσει τώρα. Φέρε μου να το συνδέσω εγώ. Η Αλεξανδρούλα ζωγραφίζει, τελειώσαμε και όλα τα μαθήματα, μια χαρά κομπλέ. Αύριο δεν έχουν μάθημα. Αυτό μου το πήρε η μαμά μου. Γιατί σας τα πήρα σήμερα τα δώρα, ξέρετε? Γιατί είμαι ερωτευμένη μαζί σας, σας αγαπάω. Και κοιτάξτε, τι κάνει. Και του Γιώργου του πήρα γόμα. Μου πήρε Όσκα, τον Ασμή. Και βάζουμε και το εδώ και ανοίγει και είναι ξύστρα μετά. Για να το ανοίξουμε το βάζουμε έτσι. Και... Αναλυτικό. Χολ ξύστρας. Ναι. Α, ναι, θα κάνετε μπανάκι και θα κάνετε νωρίς τώρα που έχει ήλιο. Ο επιάτη σου, πόνο κομμάτι σου, με ένα ζευρίωνα, με ένα νησίωνα, έχω χαλαρώσει τόσο πολύ από την κούραση της ημέρας και πρέπει να σηκωθώ να βάλω φαγητό στο Γιώργο γιατί δεν έφαγε. Κλαίω από τα γέλια με το προηγούμενο βίντεο που σας είπα ότι 3,80 επί 30 μέρες είναι 400 ευρώ. Okay. Η αϋπνία και η κούραση βγήκε όλη και από τα νεύρα μου με την ακρίβεια. Καθόμαστε εδώ με την Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα κλαψουρίζει. Θέλω να δω Μικι Μάους, θέλω να δω κι εγώ, θέλω να δω κι εγώ. Αυτά. Γιώργο, πεινάσαι. Ναι. Κοιτάξτε. Πρέπει να σηκωθώ εγώ τώρα. Φύγε λίγο. Ο Γιώργος τρώει φαγητό που δεν είχε φάει. Η Αλεξάνδρα ξαναπίνασε. Όμορφα Γιώργο. Έχω βάλει τον Γιώργο να κάνει μπάνιο. Και έχω έρθει στο δωμάτιό μας. Αχ, να στρώσω το κρεβάτι και να συμμαζέψω κάποια ρούχα εδώ πέρα που είναι. Για δίπλωμα και συμμάζεμα. Και τακτοποίηση και οργάνωση και μπλα μπλα μπλα. Εδώ έχω τα πιστολάκια και όλα αυτά που χρησιμοποίησα το πρωί για την Ειρήνη για τα μαλλιά της. Οπότε έχουν μείνει έτσι. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ και ιδανικά θα ήθελα να μπορώ να κάνω ένα μπάνιο, να λούσω και το μαλλί και εγώ. Όλα κομπλέ, μια χαρά. Θέλω να σας δείξω empty προϊόντα. Είχα και τον παιδιόν το αφρόλουτρο το παιδικό, αλλά από την Ελέρα, αλλά το εξαφάνισαν, το πέταξαν. Sion Blonde and Silver. Δεν πεθαίνω, δεν τρελαίνομαι, δεν κάνει τίποτα. Καλά, εντάξει, εδώ πέρα έρωτας, το ξέρετε. Έλερε καπίν. Κλαίω κάθε φορά που τελειώνει. Τώρα έχω ανοίξει το τελευταίο και πρέπει να παραγγείλω. Θα πάνε για ανακύκλωση αυτά εδώ. Εδώ. Πού πας εσύ με τη σφουγγαρίστρα, παιδί μου? Έβγαλα καινούργια σφουγγαρίστρα. Και έχω βγάλει το κοντάρι έξω και τον κουβά και κάνει βόλτα στην καινούργια τη σφουγγαρίστρα. Αν τα ρούχα τα είχε στύψει καλά το πλυντήριο, τώρα θα είχαν στεγνώσει. Δεν έχουν στεγνώσει ακόμη, κρατάνε, οπότε δεν τα μαζεύω. Έβαλα άλλο ένα πλυντήριο, το οποίο θα τα πλώσω το κεφάλι μου στο τέλος. Εντάξει, έχω και από την άλλη μεριά. Και θα μαζέψω και ό,τι έχει στεγνώσει. Πονάει η κοιλιά μου υπερβολικά. Ακόμη δεν έχω διαθετήσει, θα δούμε. Τώρα έχει μπει η Αλεξάνδρα για μπάνιο. Και δεν κατεβάζει ένα παιχνίδι. Παιδί μου! Παιδάκι μου! Παιδάκι μου! Δεν
καλά. Παιδάκι μου. Εμείς είμαστε εδώ, θυλάζουμε και παίζαμε τώρα το παιχνίδι με τους αριθμούς. Ποιο είναι το παιχνίδι με τους αριθμούς? Είναι αυτό που μετράει η μαμά και τα αδέρφια, αν υπάρχουν αδέρφια, νάτος. Χρόνο για να ντυθεί το παιδί, δίνεις ένα περιθώριο χρόνου και μετράς. Ένα, δύο και... ή ένα, ενάμιση, δύο, δυόμιση, πάει έτσι. Κέρδισες, Αλεξάνδρα, του χρόνου? Ναι. Εδώ δείτε, εδώ δείτε, εδώ. Τι κάνεις, παιδί μου? Θυλάζει έτσι και χορεύει, δείτε. Τι τραβάω, η δόλια, η μάνα, η καψερή. Ο Χριστάκος μου ακόμη δεν έχει έρθει. 6 έχει πάει η ώρα, σας έχω από το πρωί. Κάπου εδώ θα σας κλείσω. Δεν έχω και κάτι άλλο να σας δείξω. Έχω κοιμήσει το Μιχαηλάκη, κοιμάται σίγουρα κανένα 2 ώρα. Ο Χρήστος δεν έχει έρθει ακόμη, μη σας πω και 3 ώρα. Ο Χρήστος δεν έχει έρθει ακόμη. Τα παιδιά έχουν κλείσει την τηλεόραση εδώ και πάρα πολλή ώρα. Κάθονται στο δωμάτιο της Αλεξάνδρας και παίζουν. Ο Άγγελος ακόμη κοιμάται, τον έχω αφήσει. Άραξα και εγώ δίπλα, ξεκουράστηκα λίγο. Τώρα έχω να μπω σε ένα meeting στην ΕΛΕΡ. Μετά θα έρθει ο Χρήστος, ακόμη δεν έχει έρθει και είναι 8:30. Θα σας κλείσω, θα σας πω να μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάτουν εσωτερικά. Πάω να κάνω καμιά μασκούλα μέχρι να μπω στο meeting. Να μπω να κάνω και ένα μπάνιο, το θα έρθει ο Χρήστος για να βλέπει τον μικρό, γιατί φοβάμαι μην ξυπνήσει και κλαίει. Και τα λέμε ξανά αύριο. Πολλά φιλιά, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά.